Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση της Διοικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Λέζουβου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα τα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα, ο εξυγχρονισμός των υποδομών της Λέζουβου. Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε επίσης στο προσφυγικό, αλλά και στα τρία βασικά έργα που αλλάζουν τη Λέζουβο. Όσο και αν η Τουρκία επιμένει να επαναφέρει στο τραπέζι τα σενάρια αναθεωρητισμού που φτάνουν έως το αδιανόητο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, τόσο εμείς, η Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, θα σηκώνουμε ακόμα ψηλότερα το ανάστημά μας, διαμήνυσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει την καλή γειτονία και πιστεύει σε αυτήν, σημειώνοντας: αν αυτό το συμμεριστεί και η Τουρκία, τόσο το καλύτερο, αν όχι, κακό του κεφαλιού της. Αυτή θα βγει χαμένη. Αποβλέπουμε σε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, όχι όμως χωρίς κόκκινες γραμμές. Επιδιώκουμε την ειρήνη στην περιοχή μας, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για να απαντήσουμε και σε κάθε πρόκληση, τόνισε. Οτιδήποτε άλλο θέτει η Τουρκία πλην της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας των νησιών και ΑΟΣ, που είναι η μόνη διαφορά προς επίλυση, εντάσσεται στη σφαίρα του παραλόγου, ξεκαθάρισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε. Και πρέπει όλοι να ξέρουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας, αναβαθμισμένες και ενισχυμένες, είναι έτοιμες να επιτελέσουν το σκοπό τους, να προστατεύσουν την πατρίδα μας και τους πολίτες της. Και αυτό οι γειτονές μας πρέπει να το γνωρίζουν. Η Ελλάδα δεν παίζει. Γίνεται κάθε μέρα και πιο δυνατή με πανίσχυρες διεθνείς συμμαχίες. Έχει αυτοπεποίθηση, ίσχυε και αποφασιστικότητα. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Υπογράμμισε επίσης ότι η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν επιθυμεί την ένταση στην περιοχή, όμως δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά στα θέματα της εθνικής της κυριαρχίας και του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, και σημείωσε: οι Έλληνες πολίτες σε κάθε σημείο της χώρας γνωρίζουν πλέον καλά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη της ασφάλειας και της σταθερότητας.